ακριβώς κάνετε στην Αφρική, γιατί ταξιδεύετε? Με τον Γιώργο αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μια πρωτοβουλία για να προσφέρουμε έναν ειδικά διαμορφωμένο παπούτσι στα απόρα παιδιά της Τανζανίας. Δύο νέοι που ταξιδεύουν μέχρι και την Αφρική. Ο Γιώργο Τσίκος και ο Σοκράτης Ρωσίδης προσφέρουν εθελοντικά, μέσα από την καρδιά τους, βοήθεια προς τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Το πρώτο μέρος της πρωτοβουλίας ήταν να πάρουμε 60 ζευγάρια σε ένα συγκεκριμένο σχολείο, σε ένα χωριό το οποίο ονομάζεται Μακιγιούνι. Και το δεύτερο μέρος της πρωτοβουλίας μας ήταν να πάρουμε τα υπόλοιπα ζευγάρια με παπούτσια σε τόπους της Τανζανίας που δεν μπορεί να ταξιδέψει ούτε αυτό ούτε τη μηχανή. Έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε ένα αέρανο. Μαζέψαμε κάποια λεφτά και αποφασίσαμε να αγοράσουμε αυτά τα παπούτσια τα οποία μεγαλώνουν σε περίπου 5 μεγέθη. Έτσι ικανοποιούν τις ανάγκες των παιδιών για περίπου 4-5 χρόνια. Υπάρχουν δύο μεγέθη, είναι small και large. Το small είναι από 32 μέχρι 37 ευρωπαϊκό size και το μεγάλο είναι 37 μέχρι 42. Το παπούτσι έχει κουμπιά και λουριά και αυτό το συγκεκριμένο είναι το μεγάλο size. Στο τελευταίο χωριό που είχαμε επισκεφτεί, τα παπούτσια τα πήραν ακόμα και οι μητέρες των παιδιών. Ποιες ήταν οι εμπειρίες σας, τι ήταν αυτό που βιώσατε με το που πήγατε στην Αφρική? Καταρχήν, άμα ταξιδεύεις σε έναν άγνωστο πολιτισμό και σε μια διαφορετική κουλτούρα, αν έρχεσαι με επαφή με τον κόσμο μιας διαφορετικής Ηπείρου, το γνωρίζεις και ένα διαφορετικό κομμάτι του εαυτού σου. Αρχικά αυτό που μας κάφνιασε είναι ότι τα παιδιά δεν είναι συνηθισμένα πρώτον να λαμβάνουν δώρα, όπως τα δικά μας. Τα παιδιά εκεί για να πάρουν κάτι πρέπει να κάνουν κάτι. Όταν τους δώσαμε τα παπούτσια, στην αρχή δεν κατάλαβαν ότι ήταν καν δώρο. Τους πήρε λίγο και μερικές μέρες ακόμα να καταλάβουν ότι τα παπούτσια ήταν πλέον δικά τους. Να συνεχίσουμε την προσφορά μας και την επόμενη φορά στην Αφρική με έναν ακόμα ταξίδι. Να φροντίσουμε να φτάσουν τα παπούτσια σε τόπους και χωριά που δεν μπορεί να φτάσει καν αυτοκίνητο. Ο Γιώργος και ο Σοκράτης μαζεύουν χρήματα για τον επόμενο τους προορισμό. Μπορείτε να τους βρείτε στην ιστοσελίδα τους στο διαδίκτυο με το όνομα Shoot That Grows, ενώ οι εισφορές γίνονται στην ιστοσελίδα Generosity. Ας αγκαλιάσουμε όλοι τον αγώνα των δύο αυτών παιδιών. Οπότε η πιο μικρή προσφορά για κάποιον είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ακριβώς. Sure. Και μερικά πράγματα τα οποία εμείς τα παίρνουμε σαν δεδομένα είναι ευτύχημα για κάποιους άλλους να τα έχουν.